10 και 27, εδώ είμαστε παρεούλα σας. Και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε το κορίτσι μας που προχώρησε την Παρασκευή. Είναι μαζί μας η Μέγκα! Όταν είμαι... Νωρίς μας ήρθες, Έτρεξε εδώ τόσο νωρί, Μέγαν είναι η αλήθεια. Καλώς ήρθες. Μέρι Κωνσταντίνο Λιλί. Παιδιά, η Μέγαν. Καλώς. Και αυτό είναι ο Έντι. Γεια σου, Έντι. Αγάπη μου. Η αλήθεια είναι ότι. Ότι σε είχα να μείνει πιο μετά στο διαγωνισμό. Αλλά ξέρει κι άλλο. Δεν περίμενα ότι θα αρχώσουν έτσι τόσο νωρί. Γιατί είσαι και χορεύει και τραγουδά και ξένα και ελληνικά και αυτό μια χαρά. Η εμφάνιση που έκανε ήταν με την Αυρή του Παραδείσου τη Δέσποινα Βάνα. Δίκαιο που έφυγε σε αυτή τη φάση, ότι όντω αυτά που είπαν οι κριτέ είχαν δίκιο. Κάθε εβδομάδα, επειδή είχα συνηθίσει λίγο να είμαι στον τάκο που λένε τα παιδιά, εντάξει, λέω, εγώ δεν έχω άγχο αν θα είμαι προτινόμενη, λέω ότι είναι από του καθηγητέ. Το έκανα σαν inside joke στα παιδιά. Με αυτό το τραγούδι, πραγματικά στι πρόβε. Ήταν όλα τέλεια, δηλαδή το είχα νιώσει. Δεν το ήξερα πολύ καλά το τραγούδι, δεν το ήξερα βασικά καθόλου. Σου λέγανε οι καθηγητές, το λες καλά, ότι έχει γίνει στην αρχή, εντάξει, ξέρουμε ότι δεν τραγουδά, ας πούμε, λαϊκά. Ήξερα σε τι είμαι καλή και σε τι όχι. Λίγο έξω από το στοιχείο σου, δηλαδή. Ήταν πολύ έξω από το στοιχείο. Τι άλλαξε μέχρι το live, πιστεύεις? Νομίζω στις πρόβες πραγματικά τα πάμε τέλεια, όλοι. Με το που είναι το live, έρχεται, ξέρω εγώ, αυτό το παραγωγικό άγχος. Τι σας αγχώνει, ότι ο κόσμος που βλέπει, τι μπορεί να λέει, ίσως κάτι σας επηρεάζει, ένα βίντεο που μπορεί να δείχνει πριν βγείτε. Ναι, τα cue, τα ID, τα βίντεο, όντως, όταν τα βλέπεις, λίγο επηρεάζει. Σε επηρεάζει προς τι? Επειδή είναι ο μόνος τρόπος να δεις, ας πούμε, τη βδομάδα, πώς φαίνεσαι, πώς σε βλέπουν, ξέρω εγώ. Με αυτό, ξέρεις τι, γιατί είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Ένιωθα ότι έχει βγει η κακιά του παιχνιδιού και σε είχε περάσει πάρα πολύ. Με είχε πάρει από κάτω, επειδή εγώ δεν είχα θέμα. Πραγματικά, από την αρχή, ό,τι γινόταν, ξέρω εγώ, δίπλα μου, προσπαθούσα να μην με επηρεάσει. Αλλά επειδή με ρωτάγανε πολύ για αυτό το θέμα και να μην ήθελα να το παρατηρήσω, το παρατήρησα, το είδα και στα βίντεο, και ήταν. Ήταν δύσκολο να το. Δεν θεωρείς όμως ότι είναι και ένα όπλο που πρέπει να έχεις, να αντέχεις την αρνητική την κριτική, τα αρνητικά σχόλια. Δηλαδή, βγαίνεις σε έναν χώρο που είναι, ας τα πει και λένε, πολύ ανταγωνιστικός. Δηλαδή, το απλά ήταν συγκεκριμένα για μένα. Δηλαδή, τα περισσότερα ήταν για μένα, οπότε. Με στενοχώρησε εδώ απόψε. Λες, δεν είναι έτσι κιόλας, δεν έχω πει κάτι τίποτα. Δεν είναι έτσι, όχι καθόλου. Όχι. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο έτσι με αυστηρές κριτικές που έχουν γίνει και τι είπαν για σένα. Και να θα συζητήσουμε. Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου στην αυλή του παραδείσου κάπου ανάμεσα στα αστέρια. Σαν καλλιτέχνης πιστεύω ότι θα κάνεις πάρα πολλά πράγματα όταν τελειώσει όλο αυτό. Εμένα με έκανες υπερήφανη, το είπες πάρα πολύ ωραία και αστόναρες λίγο και στην αρχή και τώρα στο τέλος. Εγώ νιώθω ότι ήταν έξω από τα νερά σου εντελώς και βέβαια προσπάθησες να το αποδώσεις και να τραγουδήσεις πολύ πολύ καλά, αλλά ένιωσα ότι στο τέλος δεν τα κατάφερες. Ήτανε πάνω από σένα και σε απορρόφησε και δεν μπόρεσες να το εκφράσεις έτσι όπως θα ήθελες, τέλος πάντων. Εγώ κρατάω απλά ότι ήτανε μια όχι και τόσο καλή εμφάνισή σου. Ίσως να ήμουν πιο εντυπωσιασμένος αν ήμασταν στα πρώτα 2-3, άντε 4 lives. Θεωρώ ότι στο επίπεδο που έχουμε φτάσει τώρα, το ζητούμενο από όλους εσάς είναι κάτι πολύ πιο απαιτητικό, κάτι πολύ 2-3, 4-5 επίπεδα πιο πάνω από αυτό που μας έδειξε σήμερα. Εγώ στο μυαλό μου, όταν σκέφτομαι τον νικητή του Fame Story, δεν σκέφτομαι κάποιον μονοδιάστατο. Σκέφτομαι κάποιον ο οποίος μπορεί, κι ας μην είναι εξίσου καλός, να κάνει διαφορετικά πράγματα. Θα ήθελα το ταλέντο του να κάνει transcend από ένα συγκεκριμένο είδος. Και να μπορεί να κάνει. Είναι μοναδικό όμως. Το ένα το live έπρεπε να είσαι καλύτερη. Από την Ακαδημία αποχωρεί η Μέγκαν. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Να
ξέρεις όμως ότι έκανες μια μεγάλη πορεία εδώ. Έκανες ό,τι μπορούσες, το δαμε όλοι. Σε μάθαμε, σε γνωρίσαμε. Έδειξες ότι το θες πάρα πολύ και νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά σου. Εδώ αρχίζουν όλα. Έτσι ακριβώς. Ξένιωσες που αποχώρησε η Μέγκαν? Πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, γιατί είμαι συναισθηματικά δεμένος μαζί της. Της εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης στα μάτια μου. Έχω δει δουλειές και πριν το Fame Story από την ίδια και πιστεύω θα βρει το δρόμο της και θα κάνει πολλά πράγματα. Και ο Δημήτρης ήταν όντως πολύ καλύτερος, δηλαδή φάνηκε διαφορά φωνητικά και είναι, δεν είναι ωραία στιγμή. Δεν ήταν άδικο πιστεύω, δηλαδή αν συγκρίνεις τα δύο acts του Δημήτρη και της Μέγαν καθαρά αντικειμενικά, μπορείς να δεις ότι ο Δημήτρης τα πήγε πολύ καλύτερα. Της εύχομαι τα καλύτερα. Πώς νιώθεις εσύ τώρα? Όχι τόσο καλά. Πώς νιώθεις που αποχώρησε η Μέγαν? Στεναχωριέμαι, γιατί ήταν ένα κορίτσι, είναι ένα κορίτσι βασικά που ήταν δουλευταρού και το ήθελε πραγματικά, αλλά δεν ήταν καλή σήμερα, αυτό είναι η αλήθεια. Τα είχαμε βρει με τη Μέγκαν, είχαμε κάνει εκεχηρία, είχαμε δηλώσει εκεχηρία και νομίζω ότι θα το βρει το δρόμο της, γιατί έχει πράγματα να δώσει. Την είχα συγχωρέσει τη Μέγκαν, γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι γενικά μπορούν να κάνουν λάθη και είναι μέσα στη ζωή. Απλά κρατούσαμε τα τυπικά με τη Μέγκαν. Συμβαίνει αυτό μέσα στον εγκλισμό, υπάρχουν εντάσεις. Το περίμενες ότι θα αποχωρήσει η Μέγκαν? Ναι, ήμουνα βέβαιη ότι θα αποχωρήσει η Μέγκαν, γιατί ο Δημήτρης ήταν πολύ καλό σήμερα. Μέγκαν, η Αριστεία σε έχει συγχωρέσει. Κι εγώ τη συγχώρησα. Ήτανε... Συγχωρεμένες άρα. Είμαστε... Δεν είχα εγώ το πρόβλημα. Έτσι όπως το λέει η Αριστεία, εγώ το κάνω, το λέω γιατί ναι, επειδή ναι, η Αριστεία εγώ... λέει ότι σε έχει συγχωρέσει. Το έχω ακούσει δύο-τρεις φορές από σε βίντεο. Στην ουσία είναι σαν να έχεις κάνει κάποιο λάθος εσύ. Ισχύει. Και έχει η Αριστεία που σου λέει ότι σε συγχωρώ για όσα έκανες. Έκανα την πρώτη κίνηση και τη δεύτερη βασικά. Έφαγα άκυρο από την πρώτη, επειδή τη λέω ρε παιδί μου, δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή όλο αυτό άρχισε από την πρώτη ψηφοφορία, από το ξέρω ότι ζητάω. Και θυμάμαι ότι. Τη έλεγα, είχες δύο εβδομάδες να κάνεις το τραγούδι σου, εγώ είχα τέσσερις μέρες, ξέρω εγώ. Ξέρεις, δώσ' το μου, ξέρω εγώ, το respect, ξέρω εγώ λίγο. Μετά από την ψηφοφορία δεν μου ξαναμίλησε μία εβδομάδα. Οπότε, ποιο ήταν το θέμα, δηλαδή? Που δεν την ψηφίσανε για καλύτερο act και ψηφίσανε εμένα. Ναι, μετά δεν μου ξαναμίλησε, δεν έδωσα βάση. Και λέω, εντάξει, θα δώσω χρόνο στο κορίτσι. Αν έχει θέμα μαζί μου, θα έρθει να με πιάσει όπως έπιασε όλους τους υπόλοιπους. Αυτό περίμενα. Δεν ήθελα ούτε να της το τρίψω, ξέρω εγώ. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Απλά μετά κατάλαβα ότι κάτι είχε. Και για ποιο λόγο σε συγχωρεί? Παραπάνω. Δεν έχω ιδέα, δεν μιλάγαμε. Μετά είχαμε αυτή την σύγκριση, κόντρα. Δεν ξέρω πού. Άρα ήταν ανταγωνισμός μεταξύ σας, θεωρείς? Ναι, δηλαδή ότι ήταν, σε έβλεπε ανταγωνιστικά, ναι, εσένα. Ανταγωνιστικά. Για να ρωτήσω κάτι, ναι, ναι, που βλέπουμε τώρα μέσα στο μάθημα που έγινε αυτή. Είναι η κόντρα που είπες εσύ, το ότι στο δίνω, ότι ήταν το καλύτερο άκτο, ναι, δικό, ναι, 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 σου, γιατί εγώ μπορώ, μου να το δώσω. Άρεσε. Η Αριστεία θεώρησε ότι το είχες στο μυαλό σου να το κάνεις επίτηδες για να φανείς καλή. Δεν το έκανα καθόλου επίτηδες. Μπορώ να ξεχωρίσω. Μπορεί να μην σε πάω, αλλά να βλέπω ότι εκείνη τη μέρα, ας πούμε, πόσο έχεις δουλέψει. Και να σε ψηφίσω. Απλά έλεγα θα το πάρει με καλό τρόπο ή όχι. Να σου πω κάτι έκανα... που σκεφτήκαν πολλοί, ναι, έτσι, γιατί ναι, ναι, και συζητήθηκε δηλαδή στο Twitter και σε διάφορα έτσι, στα social. Πολύ συζητήθηκε το ότι μπορεί μεταξύ σας να μην είστε καλά και το μήνο της Έριδος να είναι ο Τίτο. Όχι. Δηλαδή ότι επειδή βλέπαμε στην αρχή κοντά την Αριστεία με τον Τίτο, ναι, μετά είδαμε σένα με τον Τίτο, οπότε ξέρεις, δεν υπήρχε ζηλίτσα από την Αριστεία για αυτό το θέμα. Ναι, όχι, καμία σχέση. Δεν ήταν για. Δεν ισχύει. Εγώ ωστόσο, Μέγκαν, να σου πω την αλήθεια, επειδή βλέπω και το γέλιο σου που έχει μια γλύκα τώρα που ακούσαμε το όνομα Τίτο. Είδαμε και στο βίντεο, είδα να χαμηλώνει το βλέμμα σου την ώρα που ο Τίτο είπε ότι δεν θα νιώθει πολύ καλά τώρα που έφυγε. Δηλαδή δεν το έκανε για όλου όσου είδαμε στο βίντεο. Κάτι διαφορετικό ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Αυτό κατάλαβα εγώ, εσύ. Εγώ είμαι άνθρωπο που εντάξει. Ήμουν κοντά, ας πούμε, με του περισσότερου. Μπορεί όντω να. Είμαστε και λίγο πιο κοντά τις τελευταίες εβδομάδες. Είμαστε εγκλωβισμένοι, ξέρω εγώ, σε ένα χώρο. Εντάξει, ανάγκη είναι λίγο να
Ένιωσε ταλπορία. Έχει, ξέρω εγώ, ένα crush. Δεν είναι κακό. Είναι ωραίο. Να τη διευκρινίσουμε, Μέγκαν. Έγκλειστη. Όχι εγκλωβισμένη. Να τη διευκρινίσουμε. Συγγνώμη. Αυτό. Τι το θε. Μίλησε για συναισθηματικό δέσιμο, βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, είχαμε πει αρκετά πράγματα και προσωπικά, δηλαδή και on cam, off cam. Ήμασταν πολύ καλή. Στην κάμερα και εκτός κάμερας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία τα λέτε εδώ στο πλάνο, ε. Έλα, ρε. Έλα, καλέ, πλάκα κάνω. Ωραία κουβεντούλα. Ωραία κουβέντα. Τι θεωρείς ότι είχες το χειρότερο act σε αυτό το live? Γιατί, οκ, σε συγκρίνουμε με τον Δημήτρη που ήσουν μαζί, οι δυο σας στο τέλος, αλλά σε σχέση με όλους τους άλλους που τελικά δεν ήταν υποψήφοι για αποχώρηση. Πιστεύω δεν είχα το χειρότερο act. Δηλαδή, αλλά. Εντάξει, γίνονται. Θεωρείς ότι είχε το χειρότερο act? Το πώς το ζήσαμε εκεί πέρα, το Μπάρμπι. Το Μπάρμπι δεν ήταν. Τη Ελεάνα που το είπε και ο Ρέμος, νομίζω. Ναι, ήταν. Δεν ξέρω τι φάνηκε έξω, αλλά ήταν εκείνη τη στιγμή λίγο περίεργο ηχητικά. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ανατροπές γίνονται. Μπορεί να ήταν και μια δύσκολη στιγμή για την Ελεάνα, ενώ το τραγούδι να μην ήταν για αυτήν. Αλλά την έζησε ο κόσμος, οπότε. Μέγκαν, ποιον θεωρείς φαβορή αυτή τη στιγμή στο Fame Story? Ποιον ή πια? Το Φιδιάκι μας, θα πω. Το Γιάννη, με τον δικό του τρόπο, γιατί όχι. Ο Τίτο, πάει για τρίτη θέση. Στην αρχή ήταν ο Τίτο πρώτος, που ήταν έτσι φαβορή, αλλά νομίζω τώρα έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Ωραία. Και Φίβος, και Γιάννης, και Αριστεά, και Τίτος, και Φιδίας. Είναι στο βίντεο που ακολουθεί με τα άκτους, θα τους δούμε. Ναι. Τα performance, να πω εγώ, πάμε να τους απολαύσουμε και θα συζητάμε εδώ μαζί. Και πάμε. Ποιος ξέρει, πάμε να ξεματιάζεις. Να πάω να φέρω ό,τι χρειάζεται. Αλήθεια. Φυσικά. Θα κάνεις τις γιαγιάς. Φυσικά. Εδώ πάντα βλέπεις τα σύρματα με τα δύο πουλιά. Ναι. Έχω να σου πω ότι κάπως έχει πάει σχετικά πάντα. Καλά. Τι άλλο θα κάνεις μέσα στην Ακαδημία? Σε έχουμε δει να κουρεύεσαι, να ξεματιάζεις, μαγείρεμα. Μόνο εκπομπή δεν έχεις κάνει μέσα στην Ακαδημία. Α, μπορεί να γίνει αυτό. Μέσα στην Ακαδημία μια χαρά. Γιατί? Κάνω ένα πρωινό εγώ, τέλειο. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ. Ούτε και θέλω να αλλάξω. Είσαι από τους τυχερούς, ο οποίος δεν έχεις βρεθεί ποτέ στον τάκο. Αυτό δεν πρέπει να σε χαλαρώνει, πρέπει να σε κάνει ακόμα καλύτερο. Πιστεύεις ότι έχεις επαναπαυτεί? Καθόλου. Καθόλου δεν έχω επαναπαυτεί και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μου άρεσε που ήσουν χαλαρός. Άρχισα να νιώθω ότι έβλεπα το Φιδία λίγο σιγά σιγά στο πρόσωπό σου. Είδα κάτι άλλο που δεν με χάλασε απαραίτητα, αλλά είδα κάτι άλλο σήμερα από σένα. Θα ήθελα πάρα πολύ την επόμενη εβδομάδα να δω πού θα πάει αυτό. Παρεξηγήθηκες? Όχι, καθόλου δεν παρεξηγήθηκα. Οι εκφράσεις του Φιδία είναι τέλειες, αν με ρωτάτε. Οπότε μια χαρά έκφραση ήταν, απλά από ότι μάλλον ήταν ξένη σε μένα. Κοίτα, το είδα από το Σωτήρι στις πρόβες που έκανε αυτά τα fake, τις εκφράσεις fake του. Του είπα του Σωτήρι, βλέπε ευθεία, μην βλέπεις δεξιά-αριστερά, μην χαμογελάς fake. Ναι, πιστεύω επηρεάστηκε ο Σωτήρις από μένα. Αλλά χαίρομαι ταυτόχρονα που του έδωσα έμπνευση από μένα, κατάλαβες. Είχες το φρύδι, νομίζω, αυτό θέλει να πει. Ήταν το φρύδι σου σηκωμένο και έκανες λίγο έτσι το μοιραίο. Ήσουν ο Φρυδίας, όχι ο Φιδίας. Φαίνεται ότι αυτή την εβδομάδα λίγο προσπάθησες να είσαι ωραίο παιδί, κατάλαβες. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στην καρδιά. Μεγάλος επαγγελματίας τραγουδιστής μπορεί να πει όλα τα είδη. Αυτό είπες. Με αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια, με ήθος, με επίπεδο. Μπράβο. Να διορθώσω λίγο. Ναι. Όχι ένας επαγγελματίας, ένας καλός τραγουδιστής. Καλό. Όλοι είπανε καλό επαγγελματία τραγουδιστή. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούσαμε σήμερα ήταν ένα δείγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ταλέντο. Θεωρώ ότι άμα μπορείς να κουβαλήσεις το βάρος σου και να κάνεις back τα λεγόμενά σου, δεν χρειάζεται να είσαι ταπεινός. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι ταπεινοί. Επειδή έχω μείνει λίγο στο ότι εμείς λέμε πάντα τα καλύτερα σχόλια το Φιδία. Όταν είναι τόσο καλός ο Φιδίας, μπορείς να πεις κακό σχόλιο? Εγώ δεν κρίνω γενικά ποιος είναι ταπεινός ή όχι, αλλά συμφωνώ στο ότι αν επιλέξω να μην είμαι ταπεινός και εισαγωγικά κάνω έπαρση, έτσι λέγεται. Έχω έπαρση τέλος πάντων, όπως είπε η Κυρέρο, θα πρέπει να το υποστώ μετά. Που εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, είμαι πάντα ταπεινός. Μου θυμαντήσα πως αν ήθελα μια ζωή να σε αγγίζω. Για μένα αρίστευσες και φωνητικά και ερμηνευτικά. Αριστεία μου γλυκιά, σήμερα ήσουν καταπληκτική. Ήταν μια εμφάνιση τελικού.
Η καλύτερη παρουσία για σήμερα είναι η Αριστεία. Θα έλεγα τους ξεβράκωσες. Ο το έλεγε όσο ώρα τραγουδούσε. Όταν τελείωσε είπα ξεβράκωμα. Ξεβράκωμα. Γιατί τόσο κλάμα. Λέω Παναγία μου θα βγει και θα καταστραφούμε. Γιατί το κομμάτι σου πάει υπερβολικά. Δηλαδή, γιατί δεν το θες, δεν το θες. Ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι ήταν εμφάνιση τελικού. Πραγματικά, τι να πω να σου λέει ο Αντώνης Ρέμος αυτό το πράγμα. Χαρούμενη πάρα πολύ. Πετάω, αυτή τη στιγμή πετάω. Ο ήλιος βασιλεύει κι η μέρα σώνεται κι ο νους μ' από τα σένα δε σημαζώνεται. Ήσουν μια χαρά, η ψυχή σου έχει δημοτικό τραγούδι μέσα. Μέχρι να χορέψεις λίγο, Παναγία μου, βγάλες την ψυχή. Μέχρι τη μέση του τραγουδιού κοίτας τα αριστερά σου, μια την πάντα, μια τους καθηγητές σου. Τι είναι αυτό, ο κόσμος είναι εδώ, δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Στο μισό τραγούδι, ήταν λίγο περίεργο. Εγώ θα διαφωνήσω και με την Ελένη και με τον Γιώργο. Μου άρεσε πάρα πολύ το σημερινό σουάκ. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος. Άρα διαφωνείς με την Ελένη Φουρέιρα που είπε ότι μάλλον δεν είναι συγκεντρωμένος. Δεν διαφωνώ γιατί η εικόνα προς τα έξω δείχνει πολλές φορές ότι φαίνεσαι αποσυγκεντρωμένος. Τον Light όμως τον κέρδισε. Τον Λάι τον κέρδισα και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ όμως όλους τους κριτές πάντα για την κριτική. Δηλαδή και τις αρνητικές και τις θετικές κριτικές τις παίρνω εξίσου. Θα σε ενδιέφερε να ασχοληθείς με τα δημοτικά τραγούδια. Θα με ενδιέφερε να τα εντάξω στο λαϊκό μου ρεπερτόριο. Ο κόσμος βλέπει εσένα και την Αριστεία ζευγάρι. Δεν είμαστε ζευγάρι με την Αριστεία. Ο κόσμος μας θέλει ζευγάρι με την Αριστεία γιατί έχουμε μια πολύ καλή σχέση μες στο σπίτι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο, ούτε από την αρχή του Fame Story που είχε υποθεί ότι είμαστε ζευγάρι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε όμως πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ποιος την έχει ακούσει? Πληροφορήθηκες που ο κόσμος σε ψήφισε λέγοντας ότι την έχεις δει? Όχι, καθόλου ειλικρινά. Απλά απόρρισα. Γιατί? Για ποιο λόγο, ας πούμε, έχει βγει μια εικόνα ότι δεν μπορώ να καταλάβω που βγαίνει αυτό. Οι κριτές είναι πάντα αντικειμενικοί μαζί μου. Ίσως είμαι ο παίκτης που είναι ο πιο αντικειμενικοί μαζί μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίκτης που να ακούει τα πιο αντικειμενικά σχόλια. When I first saw you, with your smile so tender. Είσαι κούκλο σήμερα. Έκανες μια καλή προσπάθεια για ένα τραγούδι που είναι τελείως έξω από τα νερά σου. Σε χαστούκι, σε κατά λάθος, η χορεύτρια με το μαλλί στη μούνη έκανε ένα τάκ, όλα λάθος εκείνη τη στιγμή. Το πρόσημο είναι θετικό και για εμένα. Στάθηκες όντως αξιοπρεπώς πάνω στη σκηνή και το performance σου ήταν αξιοπρεπές. Και σε τιμάει που το προσπαθείς και το συνεχίζεις άσχετα που δεν είναι το ατού σου. Εγώ σε χάρηκα, μου κάνεις και ένα... Έτσι φυσικά σαν τον Elvis Presley, έτσι από το χαμόγελό σου. Νιώθω ότι ίσως δεν το χάρηκες. Είχες το μυαλό σου πολύ στο να θυμηθείς τα λόγια. Η Ελένη σε βρήκε και όμορφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μια ωραία γυναίκα εκτιμάει αυτό το... Θα βάλεις Elvis Presley τελικά στο ρεπερτόριό σου? Δεν ξέρω, αλλά μπορεί. Μπορεί κάποια στιγμή να το βάλω, να το μελετήσω καλύτερα, να μπω πιο πολύ στην ιδιοσυγκρασία αυτού του τύπου τραγουδιού και να το κάνω. Το Γιάννη, ξέρεις, θέλω να μου πεις τώρα, έτσι, είδαμε για το Φιδεία και το Σωτήρι και όλα αυτά που λέγονται έξω, που λέει ο κόσμος. Εσείς στην Ακαδημία μέσα είχατε την αίσθηση ότι φέρονται καλύτερα και ότι κάνουν καλύτερα σχόλια στον Φιδεία και στο Σωτήρι οι κριτές? Ο καθένας είναι μας πιο ευνοημένοι, δηλαδή. Προσπαθεί, απλά εντάξει, είναι, θα πω, ας πούμε, για το Γιάννη, στις κριτικές του, ότι είναι πιο... Τα λένε πιο straight, να το πω και έτσι, δηλαδή... Άλλαξες θέμα! Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω να καταλάβω... Και τον Φιδία και τον Σωτήρι, δηλαδή, απέναντι στο Γιάννη είναι πιο άνετοι και λένε πιο σκληρά πράγματα και πιο straight, σκληρά, ενώ ο Γιάννης, ο Σωτήρης και ο Φιδίας έχουν τι άλλη αντιμετώπιση? Έχουν, ας πούμε, καλύτερα σχόλια. Καλύτερα σχόλια επειδή είναι καλύτερα τα άξια. Βάλτε το χέρι στην καρδιά και πες μου. Επειδή έχουν καλύτερα άξια ή επειδή πιστεύεις ότι υπάρχει καρδιά? Εγώ προσωπικά έχω ακούσει το Φιδία να φεύγει συνέχεια από τον τόνο και μετά να του λένε όλα καλά. Αυτά δεν μπορείτε να τα ακούτε ή να τα συζητάτε? Τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα βιώνουμε. Πώς ερμηνεύετε αυτά? Λέμε εντάξει, it's okay. Δηλαδή όντως δεν μπορείς να κάνεις κάτι, απλά κάνε το καλύτερο που μπορείς στο δικό σου act και... Απλά προχώρα. Κοίτα. Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω. Αν είχες για κάποιον διαφορετική εντύπωση μέσα στο σπίτι και όταν βγήκες και είδες Q και είδες επεισόδια, σου άλλαξε αυτή η εντύπωση και λες δεν το περίμενα. Τι κοίτα να δεις.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτσει ακόμα εδώ. Okay. Μέγαν, θέλεις νικητρία την αριστεία? Γιατί όχι. Ναι, πραγματικά δεν... Όταν έγινε όλο αυτό το θέμα, πραγματικά, επειδή έχω ακούσει πολύ αυτό το «μου είπε συγγνώμη, μου είπε συγγνώμη», είπα συγγνώμη αν, ας πούμε, έχω πει κάτι ή έχω κάνει κάτι. Δηλαδή, ήθελα απλά να τελειώσει, επειδή έβλεπα ότι την επηρέαζε, με επηρέαζε, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Και λέει, είμαστε δύο κορίτσια, γυναίκες, ρε παιδί μου, που έχουμε τον ίδιο στόχο. Λέω, γιατί είναι το reality, ξέρω εγώ, να μας φάει. Και μιλήσαμε και off-cam. Δηλαδή, για να μην φανεί κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά την έβλεπα να κλαίει. Και επειδή ξέρω πόσο δύσκολο είναι να έχει, ξέρω εγώ, ένα act και να πρέπει να έχει τα σκηνικά, τα φώτα. Εγώ πιστεύω όταν βγείτε όλοι, θα κάνετε άλλες κουβέντες. Ναι, θα βρεθείτε όλοι μαζί και θα κάνετε άλλες κουβέντες. Και off camera κάνουμε άλλες κουβέντες. Και αυτό κρατάω. Δεν ξέρω. Με το θέμα είναι να τα βλέπουμε κι εμείς, βρε παιδί μου. Όχι μόνοι σας. Μέγαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα ξεκινάνε όλα, τα ξέρεις αυτά. Ναι. Η δουλειά μου θα μιλήσει. Μετά από εδώ, ελπίζω να κάνω πράγματα από το καλό. Με το καλό και γερό στο μάχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.